και πάμε να δούμε τους ζυγούς που ο ήλιος μπαίνοντας στο Δοξότη μαζί με τον Ερμή εκεί, ανάδρομο, και μαζί με το Δία, τι κάνει, αυξάνει ακόμη περισσότερο τους ρυθμούς στην καθημερινότητά σας, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία, στις επαγγελματικές σας ασχολίες, μπορεί να υπάρχουν και ενδιαφέρουσες νέες προτάσεις, μπορεί να είναι δικά σας σχέδια, δικά σας project, τα οποία κυνηγάτε αυτή τη στιγμή. Με κάποιο τρόπο δημιουργεί έτσι ένα λίγο, μια μεγαλύτερη ασφυξία θα έλεγα στην καθημερινότητα, με την έννοια ότι είναι πολλά αυτά για τα οποία πρέπει να τρέξετε, και επειδή είναι και ανάδρομος Ερμής μπορεί να μην ολοκληρώνονται και να πρέπει να ξανά από την αρχή ή κάτι να αλλάξετε, κάτι να ρυθμίσετε για να πάει όπως πρέπει το πράγμα. Από την άλλη πλευρά, επειδή έχει να κάνει και με μετακινήσεις και ο ίδιος Δοξότη αγαπά τα ταξίδια, είναι και μία περίοδος αυτή που ίσως έχετε περισσότερες ευκαιρίες να ταξιδέψετε, όχι απαραίτητα για αναψυχή, αλλά ίσως μπορείτε έτσι να βρείτε και μια ώρα να περάσετε και καλά σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Γενικά παίζει πολύ αυτό σε αυτό το διάστημα και είναι επίσης μια περίοδος που υπάρχει και έμφαση σε αυτό που λέμε στενούς συγγενείς, τα αδέλφια σας, ενδεχομένως να είναι δικά τους θέματα τα οποία σας απασχολούν περισσότερο και γενικά μπορεί να σας δημιουργούν μια μεγαλύτερη ανησυχία. Αυτές εδώ πέρα οι μέρες δηλαδή ουσιαστικά κάνουν το μυαλό σας λίγο πιο ανήσυχο, δεν σας αφήνουν να ηρεμήσετε. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει ουσιαστικά το Δεκέμβρη, όταν θα σταματήσει και η ανάδρομη πορεία του Ερμή. Εκεί τα πράγματα μπορούν να μπουν σε μία τάξη και να έρθουν καλύτερα.